καράβονες και καθάρισα από όλους μέτρα και καράβονες. Με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου επισκηνής, εκατοντάδες κάτοικοι της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής γκρέμισαν ξαφνικά τα κυκλιδρώματα και όρμησαν στην Εθνική Οδό, διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση του υπεχοδέ να δημιουργήσει χώρο υγειονομικής τάξης απορριμμάτων στην περιοχή τους. Η αντίδραση των αστυνομικών ήταν βίαιη. Και μας το διαλύσαν έτσι άδοξα. Δεν είναι άδοξα, δεν το ξέρει, φαίνεται. Τελικά δεν έγινε εκεί η χωματερή. Και αυτό είναι εκπληκτικό. Πάντως μας έκανε εντύπωση το ότι δεν έφευγε από τη σκηνή. Ενώ το λογικό θα ήταν. Δεν έφευγα, αλλά πρέπει να αυτό δεν έχει γίνει ποτέ σε παγκόσμιο επίπεδο. Να το κάνει στην διαπάνω σε πάγκο καλλιτέχνε δαπηγών. Δεν έφευγα μέχρι που με πήραν. Καλά, καλά που με πήραν. Εγώ θέλω να κάνω πρόταση. Είμαστε γεμάτοι από νέους ανθρώπους σήμερα. Και νέοι τραγουδιστές. Και πολλά καινούργια ταλέντα που δεν τα έχουμε ακούσει άλλη φορά ή ελάχιστες φορές. Α, φωνητικά, τραγουδίστρια, η πρώτη. Η Τζένι Χατζοπούλου. Καλησπέρα Τζένι. Καλώς ήρθες. Η Μελίνα η Κουρσούμη. Γεια σου Μελινάκη. Και βέβαια χρόνια πολλά μαζί μου. Η Τάνια Κικίδη. Γεια σας, Τάνια. Καλησπέρα σας. Με τη λύρα της, η Γεωργία Ινταλάκη. Να καούν τα ξερά, να καούν τα χλωρά, να καούν και τα παράλια. Εγώ είμαι τρελός και εντός και εκτός, η ζωή μου κανένας. Να καούν τα ξερά, να καούν τα χλωρά, να καούν και τα παράλια. Εγώ είμαι τρελός και εντός και εκτός, η ζωή μου κανένας. Έχω βάλει υποθήκη ένα στρέμμα δρόμο. Έχω αφήσει και διαθήκη με μένα κλήρο νόμο. Πιλοντάρω ένα καΐκι από εφημερίδες και χορεύω μαστεράκια και πηγώ λαμπίδες. Το τραγούδι, εμένα θα με πάρει και θα με βάλει να τραγουδάω. Σαφώς η συνέντευξη που κάνω, αυτή που κάνουμε τώρα δεν είναι το αντικείμενό της αυτό καθεαυτό ο Βασίλης. Είναι ο Βασίλης τραγουδιστής, γι' αυτό άλλωστε μου παίρνετε και συνέντευξη. Λοιπόν, θα ακουστεί το τραγούδι μου ή πριν ή μετά. Εκεί σας την έχω στη μέρη. Να καούν και τα παράλια. Εγώ είμαι τρελός και εντός και εκτός, η ζωή μου κανένας. Να καούν τα ξερά, να καούν τα χλωρά, να καούν και τα παράλια. Εγώ είμαι τρελός και εντός και εκτός, η ζωή μου κανένας. Έχω κάνει 5 γάμους, 10 αραβώνες και θα κάνω κι άλλους. Με το σύστημα Βασίλη τι γίνεται, το σύστημα δεν σε χρησιμοποιεί. Με το σκύλο μου παρέα. Να μην με χρησιμοποιεί. Και αυτό είναι λίγο παραδέξει. Και αυτό είναι η γνώση μου, το ξέρω. Το θέμα είναι, για μένα σύστημα τι είναι, ως προς τη δουλειά μου. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Σαφώς ξέρω ότι όταν κάνω συνέντευξη μαζί σου ή με οποιοδήποτε άλλο κανάλι, με οποιαδήποτε τηλεόραση, ξέρω ότι αυτό είναι σύστημα. Ότι λίγο πριν τη συζήτησή μας ή λίγο μετά ή και ενδιάμεσα αν το θέλεις, θα υπάρχουν διαφημίσεις. Αυτό είναι σύστημα. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό το ξέρω και το δέχομαι. Το θέμα είναι να μην μου κόψετε τίποτα από αυτά που λέω. Άρα, να είμαι αλογόκριτος. Δεν πειράζει, ας υπάρχουν διαφημίσεις, το δέχτηκα, έτσι είναι που θέλω να γνωστοποιείται η δουλειά μου. Την άλλη μεριά όμως δεν λογοκρίνομαι από το σύστημα, δεν αυτό το απαιτώ και έτσι πρέπει να γίνεται και έτσι είναι και έτσι γίνει μέχρι τώρα. Αλλά το κυριότερο είναι να μην αυτολογοκρίνομαι. Να μην δηλαδή διαμορφώνω τις θέσεις μου και τις αντιλήψεις μου προκειμένου να είμαι αρεστός. Εκείνο που θέλει να κάνει είναι να αλωτριώσει κάθε φωνή. Κάθε φωνή η οποία μπορεί να το καταγγέλει, όμως η αντιπαράθεση, η δική μου, οι ασφαλιστικές μου δικλείδες είναι ο ίδιος ο τρόπος ζωής μου, ο καθημερινός. Ζω με τους φίλους μου, με την οικογένειά μου,
διασκεδάζω, ζω πάρα πολύ κοινωνικά, βρίσκομαι συνέχεια μέσα στον κόσμο και νομίζω ότι αυτή είναι η μόνη ανθρώπινη αντιπαράθεση που μπορεί κανείς να αντιπαραθέσει στο ίδιο το σύστημα. Ο κίνδυνος να αλωτριωθείς είναι μεγάλος και πραγματικά ό,τι ανθρώπινο μπορεί να αντιπαρατεθεί είναι η ασφαλιστική δικλίδα. Να καούν τα ξερά, να καούν τα χλωρά, να καούν και τα παράλια. Εγώ είμαι τρελός και εντός και εκτός, η ζωή μου κανένας. Να καούν τα ξερά, να καούν τα χλωρά, να καούν και τα παράλια. Εγώ είμαι τρελός και εντός και εκτός, η ζωή μου κανένας. Να καούν τα καρούνε, να τα κάψουν όλα να τελειώνουμε. Να καούν τα νερά να καούνε. Να καούν τα καμένα δεύτερη φορά. Να καούν τα μαλλιά σου. Τώρα περιμένουμε να καούν τα φροντιστήρια. Να καούν τα λογιστήρια. Τα κομμωτήρια. Και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να καεί ο κόλος μας. Να καούν τα ξέρα, να καούν τα φλόρα, να καούν και τα παράλια. Και εγώ είμαι τρελός, τρελός και εύκος, η ζωή μου κανένας. Να καούν τα ξέρα, να καούν τα φλόρα, να καούν και τα παράλια. Και εγώ είμαι τρελός, τρελός και εύκος, η ζωή μου κανένας. Είστε μαζί, δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφά. Καλή δουλειά, καλή ανάμωση. Χρόνια πολλά σε όλους όσους προσπάθησαν, σε αυτούς που τα κατάφεραν, μα και σε αυτούς που δεν τα κατάφεραν. Χρόνια πολλά στα παιδιά που ονειρεύονται, που ερωτεύονται, που αγωνίζονται. Εκεί είναι η φωλιά μου, εκεί κρύβομαι. Γεια σας.